Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ξεκινάει σε λίγες ώρες το Eurogroup της 20ης Μαρτίου με την ελληνική πλευρά να αναζητά συμβιβασμούς πολιτικής φύσεως τόσο στο ασφαλιστικό όσο και στα εργασιακά. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης, διευθυντής του insider.gr. Καλησπέρα. Καλησπέρα Τέτα, και από ό,τι φαίνεται ακόμα ένα ορόσημο αυτό της 20ης Μαρτίου χάνεται για την ελληνική κυβέρνηση. Είχαμε ακούσει ότι μέχρι τώρα θα είχε κλείσει η αξιολόγηση. Υπάρχουν όμως τρία βασικά θέματα στα οποία μάλλον υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση ακόμα ανάμεσα σε εμάς και τους θεσμούς. Όπως σωστά είπες, είναι το ασφαλιστικό, είναι τα εργασιακά και βάζω και στο τραπέζι το κομμάτι της ενέργειας που βέβαια είναι λίγο διαφορετικό και μάλλον δεν θα συζητηθεί στο σημερινό Eurogroup. Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχει μεγάλος φόβος και εκτίμηση από το εξωτερικό, κυρίως από την πλευρά του κ. Ντάσσελμπλουμ, ότι ούτε και στο Eurogroup της 7ης Απριλίου θα έχουμε συμφωνία, παρά το γεγονός ότι η ελληνική πλευρά δείχνει προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι ένα κρίσιμο Eurogroup, καθώς στα τέλη Απριλίου έχουμε την συνέλευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Αν χάσουμε και αυτό το ρόλο, μου φαίνεται ότι τα όποια ωφέλη από την ένταξη στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης θα είναι ψαλιδισμένα έως μηδενικά. Γι' αυτό και ζητούμενο της ελληνικής κυβέρνησης είναι να βρεθεί μια συμβαστική πολιτική λύση, κυρίως αυτά τα δύο ζητήματα, ασφαλιστικά και εργασιακά. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαφορές σε τεχνικό επίπεδο και άρα πλέον η επιδίωξη είναι να βρεθεί κοινός τόπος σε πολιτικό επίπεδο. Γι' αυτό και ο αρμόδιος υπουργός, η κυρία Αυξιόγλου, είναι σήμερα. Θα παρευρεθεί. Δεν θα συμμετάσχει στο Eurogroup, αλλά σε μια σειρά από προπαρασκευαστικές συναντήσεις να δώσει κλίμα προκειμένου να υπάρξει μια πολιτική σύγκληση. Από εκεί πέρα όμως έχουμε και ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ κινδυνεύουμε να ζήσουμε σκηνικά 2015, καθώς όσο τρενάρει αυτή η διαδικασία, όσο καθυστερεί το κλείσιμο της αξιολόγησης, τόσο μειώνονται τα ταμιακά διαθέσιμα και ας μην ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις χώρας, καταβολές στους ομολόγων προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που θα φέρουν, αν μέχρι τότε δεν έχει κλείσει αξιολόγηση στην κυβέρνηση με την πλάτη στον τοίχο, και δεν αποκλείεται όντως, όπως λέει το Bloomberg, να δούμε σκηνικά υπογραφής πραγματικά με την τελευταία στιγμή και με πάρα πολύ δυσμενείς όρους.